Με και συνέντευξη από την Κόνη Μεταξάδη ότι μόλις πριν φύγει για να πάει να κάνει τον bachelor party της, τη συναντήσαμε και μιλήσαμε για το ότι. Καλά, είναι πολλές αυτές, συγγνώμη, αλλά πόσες ήτανε. Ήτανε 7-8 κορίτσια. 7-7. Μέτρησα κι εγώ. Συγγνώμη, επειδή είναι να κάνω τον bachelor party της Μαρία. Ποιος πληρώνει για το bachelor party? Εσύ θα τα πληρώνει. Όχι νύφη πάντως. Ναι. Όλοι οι άλλοι, όχι νύφη. Εντάξει, ωραία, πάμε. Θα πάει ρε φενέ. Τη συναντήσαμε λοιπόν την Κόνη Μεταξά λίγο πριν φύγει και μας είπε ότι θα είναι συμπαρουσιάστρια του Θέμη Γιώργαντά στα φετινά ΜΑΤ βραβεία, ότι ξαναβρήκαν τη σχέση τους, τη φιλία τους με τον Τάσο Ξιέρχο και βέβαια μας απάντησε και για το τηλεοπτικό της μέλλον. Γεια σου Κόνη, τι κάνει? Καλά είμαι εσύ. Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Τι συμβαίνει? Έχει έρθει κάποιος καρχαρίας, προσπαθεί να μας επιτεθεί. Εμείς προσπαθούμε να μην τον αφήσουμε. Κάνουμε χορευτικά για να φύγει. Βάζεις κάτι με τα ΜΑΤ VMA, θα είσαι παρουσιάστρια με το Θέμη, τι ακριβώς? Θα το δείτε και στο Μέγκα φυσικά. Θα είμαστε 22 Ιουνίου στο Taekwondo. Μαζί με το Θέμη Γιωργαντά θα κάνουμε συμπαρουσίαση των ΜΑΤ VMA 2022 από τη ΔΕΗ. Θα είναι τέλεια, θα έχει πάρα πολλά acts και να έρθετε να μας δείτε από κοντά. Τηλεοπτικά προτάσεις, αν ετοιμάζεις κάτι, αν θα ήθελες να βρίσκεσαι κάπου. Θα ήθελα να βρίσκουμε κάπου, εννοείται. Έχουμε προτάσεις, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, από διάφορα μέρη και από ραδιόφωνο και από τηλεόραση. Το Megastar που ξέρατε, θέλω να το ξεχάσετε. Θα συνεχίσει και του χρόνου στο Megastar. Δεν έχουμε ακόμα κάνει συζητήσεις, αλλά όλα είναι ανοιχτά. Ψυχαγωγή θα ξαναέκανες γιατί ήσουν στο πρωινό? Εξαρτάται. Θα δούμε. Παρουσιάστρια? Ναι, δεν ξέρω για πρωινό, αλλά άμα κάτι μου τέριαζε στο στυλ, βέβαια, εννοείται. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τα κάνω όλα, όπως ξέρετε. Κάπου εδώ πέρα, ναι, είναι το μάτι μου και το αγόρι σου. Α, ο μεγάλος παραγωγός του βίντεο κλιπ, βεβαίως. Ετοιμάζεσαι, είσαι έτοιμη για το γάμο, έχεις βρει νηπικό? Τα έχω κάνει όλα εδώ και πάρα πολύ καιρό, τα έχω τελειώσει, γιατί τώρα ετοιμάζουμε το βίντεο κλιπ και το τραγούδι που έχει γράψει ο Χριστόδουλος Σιγανός και θα κυκλοφορήσει από την Panic Records φυσικά. Και ναι. Τη χορογραφία και ο Τάσος. Τι για τη χορογραφία ο Τάσος? Πάλι μαζί. Ξεαρχώ, πάντα μαζί ήμασταν, απλά είμαστε τρελοί και δύο. Θα ήθελες να σου χορογραφήσει τη χορογραφία του γάμου? Χορογραφία γάμου. Mm. Καλέ, θα μπω σαν παρτσακλό μέσα. Δεν θα έχω χορογραφία. Δεν είσαι παραδοσιακή γυναίκα. Όχι. Θα βάλω ένα τραγούδι που μου αρέσει και θα πω μέσα τρέχοντας. Με το σκύλο. Αντί να τελειώσει ο γάμος, να φάμε. Τρώω, ρε εσύ, αλλά τώρα ξέρεις, η νύφη πρέπει να κάνει δίαιτα και τώρα έχω τρελαθεί γιατί έχω αιμονή με το φαγητό. Το αγόρι σου δεν σε κρατάει? Ναι, εννοείται ότι με κρατάει, αλλά τρώω.